Όλα τα θέματα που βάζουμε και τα τέσσερα θέματα έχουν επίγοντα χαρακτήρα. Α, συγγνώμη, υπάρχει και το αίτημα συζήτησης. Ναι, θα το εκφωνήσω. Για την αποκομιδή των μπλεκάδων. Με την αποκομιδή και διαχείριση των απορριμμάτων στους μπλεκάδους. Για το πρώτο ζήτημα. Ενημερωθήκαμε από τη Διάβγεια, χωρίς να γίνει καμία συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο, για την επέκταση του αποτεφρωτήρα στον ΕΕΔΑ Φυλής. Να θυμίσουμε μόνο ότι το 2015, εδώ σε αυτήν εδώ την αίθουσα, όπου είχε συζητηθεί η αντίστοιχη επέκταση της σύμβασης το αποτεφρωτήρα, η Περιφερειάρχης, η οποία δεν είναι εδώ σήμερα, είχε πει, επιλέξει, αναφορικά με τον αποτεφρωτήρα νοσοκομιακών αποβλήτων, αποτελεί επιτακτική ανάγκη ο αποτεφρωτήρας νοσοκομιακών αποβλήτων να απομακρυνθεί και να εγκατασταθεί σε ειδικά χαρακτηρισμένο χώρο εκτός του αστικού ιστού. Αυτό το 2015, με διοίκηση ΣΥΡΙΖΑ, με διοίκηση Δύναμη Ζωής στην Περιφέρεια Αττικής, με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, αυτή η επιτακτική ανάγκη της άμεσης απομάκρυνσης, διαβάσαμε κι εμείς στο Διάβγεια, χωρίς καμία ενημέρωση, στα κρυφά, στα μουλοχτά, όπως λέει ο λαός μας, ότι επεκτάθηκε για τα επόμενα 3 χρόνια και μάλιστα ξεκίνησε η συζήτηση για απίστευτες απαιτήσεις που έχουν οι εργολάβοι που διαχειρίζουν την κοινοπραξία που διαχειρίζεται τον αποτεφρωτήρα, δηλαδή για τη δυνατότητα. Δεν θέλω να διακόψω αυτό. Ναι, για τη δυνατότητα καύσης νέων επικίνδυνων τοξικών αποβλήτων που έχει άδεια ο αποτεφρωτήρας. Αυτό δεν μπορεί να χρονοτριβούμε και να μην συζητηθεί αυτό το θέμα. Είναι κατεπήγον. Και επίσης την αύξηση της τιμής, την οποία την πληρώνουν οι εργαζόμενοι για τη λειτουργία του. Πολύ σοβαρό θέμα. Θέλουμε να πούμε και μία κουβέντα γι' αυτό. Να μας επιτρέψετε. Επειδή υπήρξε πρόβλημα, δεν το φέραμε σαν θέμα. Υπήρξε πρόβλημα την προηγούμενη εβδομάδα, πιο συγκεκριμένα την Παρασκευή, με τα απορριμματοφόρα που έκλεισαν όλοι τη λεωφόρο ΝΑΤΟ, περιμένοντας για να αδειάσουν στο Χιτά Φυλής. Γνωστό το θέμα, γνωστό το πρόβλημα. Ο Χιτά είναι υπερκορεσμένος. Προβλήματα θα δημιουργηθούν περισσότερα. Εκεί πήγαμε κλιμάκιο. Κλιμάκιο της Λαϊκής Εισπύρωσης, Περιφερειακών Συμβούλων, αλλά και μελών του ΕΘΣΝΑ. Κύριε Πρωτοβουλή, αυτό όμως είναι ουσία, το κατεπήγον. Η ουσία. Θέλουμε να πούμε το εξής. Τεκμηριώνει το κατεπήγον. Λοιπόν, εκεί, όχι μόνο δεν βρήκαμε κανένα να δώσει απαντήσεις για θέματα που διαβάζουμε στο Διάβγεια σήμερα, αλλά συναντήσαμε και μία ομάδα μπράβων, νομίζω θα είδατε όλοι τις φωτογραφίες, η οποία μας παρεμπόδιζε την είσοδο. Είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό τι είναι αυτοί οι τύποι πάνω εκεί στη Χωματερή και τι ακριβώς εργασιακή σχέση έχουν με το σύνδεσμο και την ίδια τη Χωματερή. Λοιπόν, εμείς όμως το καταγγέλουμε με αφορμή και το θέμα που φέρνουμε σήμερα που αφορά συνολικά το ζήτημα της διαχείρισης και της αποκομιδής των απορριμμάτων. Έχει συνάφεια με το επόμενο θέμα, με την αποκομιδή των μπλε κάδων. Οι Δήμοι μας ενημερώνουν ότι ήδη τα κέντρα διαλογής και ανακύκλωσης από την επόμενη εβδομάδα θα αρχίσουν ένα-ένα να κλείνουν. Που φανερώνει με το πιο χαρακτηριστικό τρόπο την πλήρη αποτυχία του αντιλαϊκού σχεδιασμού για την αποκομιδή των απορριμμάτων. Δεν θα συζητηθεί αυτό το θέμα. Έτσι θα περάσει και αυτό το θέμα. Είναι κατεπήγον. Ναι, είναι έκτακτο. Ναι, εμείς θεωρούμε ότι έχει να κάνει με το σχεδιασμό. Αλλά το θέμα είναι υπαρκτό και πρέπει να συζητηθεί και να τοποθετηθεί κάθε παράταξη για αυτό το μεγάλο πρόβλημα. Και ορισμένα ακόμα ζητήματα. Έχουν αρχίσει και έρχονται τα μπιλιέτα στους κατοίκους του Οροπού που είχαν πάρει μέρος στις κινητοποιήσεις για τα διόδια. Ενώ εμείς εδώ 2 μήνες πριν στο Περιφερειακό Συμβούλιο είχαμε πάρει απόφαση, είχαν στηθεί και φιέστες και με παρουσία του Δημάρχου του Οροπού, τώρα αυτά μετατράπηκαν σε πρόστιμα του ΚΟΚ και τα 100 ευρώ έχουν αρχίσει και έρχονται στα σπίτια. Τι θα γίνει με αυτό? Πρέπει να τοποθετηθείτε. Πρέπει να τοποθετηθεί η διοίκηση. Πρέπει να τοποθετηθεί η διοίκηση επειδή έχει και κυβερνητικά στελέχη μες στις γραμμές της. Τι γίνεται με αυτό το δούλεμα και την εξαπάτηση των κατοίκων που εδώ λέγανε ότι σταματάει κάθε δίωξη
και δεν υπάρχει καμία συνέπεια για τους κατοίκους που πήραν μέρος στις κινητοποίησεις. Και τέλος, νομίζουμε ότι έχει ξεκινήσει η προεκλογική περίοδο. Χάρη της προεκλογικής περίοδου, το Περιφερειακό Συμβούλιο, φαντάζομαι όλοι πιστεύουμε ότι δεν μπορεί να έχει διακοσμητικό χαρακτήρα στις προεκλογικές εξαγγελίες της Περιφερειάρχου. Μάθαμε από δημοσιεύματα και από δελτίο τύπου μια μεγάλη δαπάνη της τάξης των 5 εκατομμυρίων ευρώ για οχήματα, αστυνομικά οχήματα, περιπολικά οχήματα κτλ. Μάλιστα. Εδώ δεν θα συζητιέται τίποτα από εδώ και πέρα. Αυτές οι δαπάνες δεν θα έρχονται για συζήτηση, για ψήφιση στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Έτσι θα ανακοινώνονται και θα δίνονται και με ποια κριτήρια. Και με ποιο σκεπτικό. Αυτό την εξυπηρέτηση σε ποιον είναι αυτό που γίνεται. Υπήρξε κάποια σχετική εισήγηση, υπήρξε κάποιο σχετικό αίτημα ή όπου πάει η Περιφερειάρχη και κόβει μια πίτα θα βγάζει λες και είναι χρήματα που τα έχει κληρονομήσει και θα δίνει όπου εκείνη εκτιμάει ότι πρέπει να δώσει. Γι' αυτό φέρνουμε σαν θέμα έκτακτο ακριβώς αυτό το ζήτημα για να προλάβουμε καταστάσεις για το επόμενο χρονικό διάστημα. Σας ευχαριστώ.